Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας. Αυτή είναι η μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε. Εμείς 2 ώρες το πρωί αρχίσαμε ραδιόφωνο στο 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα. 8 με 10 όπως κάθε πρωί άλλωστε. Και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση εμείς και ο κόσμος μας. Πρωί και μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 5 πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές. Και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 5 μεσημβρινές τηλεοπτικές. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 10 εκπομπές στο σύνολο κάθε εβδομάδα. Με διαφορετικούς καλεσμένους και θέματα καθημερινά. Μας τιμά η παρουσία σας, η επιλογή σας και να είστε πάντοτε καλά. Χαιρετάμε ολόκληρο την Κύπρο μέσω του Ρικένα και ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Ριξάτ. Σας ευχαριστούμε τους όπουγγις Έλληνες που μας κάνετε παρέα. Μας τιμά η παρουσία σας. Σήμερα θα πάμε στο αμυγές ελληνικό χωριό της επαρχίας Αμοχώστου, την όμορφη Μουσουλίτα. Ένα χωριό στην καρδιά της Μεσαωρίας, περί τα 33 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Αμοχώστου, κατεχόμενο βέβαια, από το 1974. Για να μας βοηθήσει γι' αυτό το όμορφο ταξίδι είναι η κυρία Καλλιόπη Πρωτοπαπά, την οποία ευχαριστούμε κάθε φορά που ανταποκρίνεται και είναι εδώ μαζί μας, ιστορικός και ερευνήτρια. Καλησπέρα κύριε Πρωτοπαπά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα και για τα τόσα θαυμαστά και υπέροχα που κάθε φορά μας φέρνετε και να είστε πάντοτε καλά. Σήμερα θα δείτε την ιστορία της Μουσουλίτας, αυτού του μικρού χωριού στην καρδιά της Μεσαωρίας, αλλά και των ανθρώπων αυτής της υπέροχης περιοχής και αυτού του υπέροχου χωριού. Ένας από αυτούς είναι και η γιαγιά Σταυρούλα Σοφοκλέους στα 96 χρόνια της σήμερα. Γιαγιά Σταυρούλα, καλησπέρα. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Που τη Μουσουλίτα. Που τη Μουσουλίτα. Το όμορφο χωριό. Επαρχία Αμοχώστου. Μάλιστα. Που τρώανε όλα τα παιδιά, τα χωρκά και όλα τα παιδιά. Γέννημα θρέμα Μουσουλίτας. Γέννημα θρέμα, γεννήθηκε στη Μουσουλίτα, γιαγιά. Ναι, γεννήθηκα στη Μουσουλίτα. Πόσα παιδιά στην οικογένεια? Έχω αχώριστα 7. 7. 5 κορίτσια, 2 αγόρια. Μάλιστα. Ο Σοφοκλής, Σοφοκλέου ο γιατρός. Και ο Παντελής που ήρθε μαζί μου. Και σε έφερε. Οι κόρες μου έγινε και η προσφυγιά επί ένα στην Ελλάδα. Έμειναν στην Ελλάδα. Όχι ουρές, οι δύο έδωσαν εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Η μεγάλη μου η κόρη τέλειωσε γαλλική φιλολογία το 1974, ήταν τελειωμένη. Ήρθε στη Μουσουλίτα. Έγινε και το ψευτοπραξικόπημα. Μετά ήρθαν οι Τούρκοι. Ξαναστραφήκανε, ξαναήρισαν πίσω. Μάλιστα, μάλιστα. Έκαναν παιδιά, αγκόνια. Και πόσα αδέρφια ήσασταν τότε στη Μουσουλίτα, η μάμα και ο παπάς σου, πόσα παιδιά έκαμασαι? Ο πατέρας μου πήρε 2 γυναίκες. Μάλιστα. Είχε 2 αγόρια και έναν κορίτσι. Η μάνα μου μετά έπιασε έναν αναγιωτό, επέθανε ο άντρας της και παντρεύτηκε τον πατέρα μου. Μάλιστα. Ήταν που το διπλανό χωρκό η μάνα μου. Από ποιο χωριό? Από το Μαραθόβουλο. Μάλιστα. Ήρθαν στη Μουσουλίτα, έκαμε 5 κορίτσια μόνο. Μάλιστα. Και ένα μπουτζίνα εσύ. Έτσι, και ένα μπουτζίνα τα 5 είσαι και εσύ. Ναι. Μάλιστα. Ποια είναι η σειρά, είσαι μεγαλύτερη ή μικρότερη που τις 5 κόρες? Είμαι η πρωτελευταία. Η πρωτελευταία. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Δύσκολα χρόνια τότε στη Μουσουλίτα με 5 κόρες. Δυστυχώς δεν έχω κανέναν αδέρφη στη ζωή. Μάλιστα. Είμαι η μόνη. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Ναι. Τι θυμάσαι από την όμορφη Μουσουλίτα? Ήταν μικρό χωρκό, αλλά καθένας και που νιώνεται αρέσκει του. Έτσι είναι. Ναι. Και τι δουλειές εκάμνετε για να ζήσετε τότε? Ναι. Είμαστε στο σπίτι πάντα. Είχαμε αργαλιών, εφανίσκαμε, κεντούσαμε, ράβκαμε. Αυτά, νοικοκυρές. Μάλιστα.
ώστε και παντρευτήκαμε. Κάθε να πει στη Μερκάντου, είμαστε όλοι μέσα στα χωρκά, δεν πήγαμε στην πόλη. Μάλιστα. Και τι θυμάσαι το 1974 που ήρθαν οι Τούρκοι? Τι θυμούμαι το 1974. Ο Ανδρέας μου το 37 τέλειωσε το δημοτικό και πήγαινε English. Δυστυχώς έχασε τον πατέρα του, πήγαινε μόνο 3 χρόνια. Και σταμάτησε γιατί του Γεωργός ο πατέρας του. Μάλιστα. Δεν είχε άλλα αδέρφια. Ήταν μοναχό παιδί. Έπρεπε να είναι νοικοκύρης, να μείνει με τη μάνα του. Μετά μεγάλωσε, έκτισε σπίτι διόροφο, επαντρευτήκαμε το 47 και συνεχίσαμε τη ζωή μας. Μάλιστα, κάνετε την οικογένεια σας. Ναι. Και κάνετε και μετά, τα 7 παιδιά. Μετά το 55 μάλιστα, ίδρυσε τη συνεργατική. Το 61 διορίσαν τον Μουχτάρη. Μάλιστα. Το 70 έκαναμε συνεργατικό στην Μουσουλίτα. Μάλιστα. Διατάσσε μας ο Ζήνας και κάναμε. Μάλιστα. Και το 74 που ήρθαν οι Τούρκοι. Ευτυχώς ευκήκαμε όλοι όρθιοι. Δεν έμεινε κανένας ούτε αγνοούμενος. Εγκλειτώσαμε ευτυχώς και τον Ανδρέα μου που κραβούσαν τον κόρη μου και δεν ήθελε να φύγει και φέραμε εδώ. Τούτος είναι ο σύζυγός σου, τούτος που θεωρούμε στη φωτογραφία. Ορίστε. Ο άντρας σου, ναι. Εν τούτος που θεωρούμε στη φωτογραφία. Καλό είναι ο Ανδρέας μου. Καλό. Μάλιστα. Ήταν και κοινοτάρχης. Ναι. Της Μουσουλίτας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ήταν και κοινοτάρχης. Πολύ ωραία. Ελάτε, κυρία Πρωτοπαπά. Να εισάξουμε παρακαλώ το θέμα. Αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Ήταν απαραίτητη αυτή η γνωριμία. Σίγουρα, με σίγουρα. Τη γιαγιά Σταυρούλα. Παρακαλώ. Να πούμε ότι η Μουσουλίτα έχει σαν χαρακτηριστικό της τα ματσικόριδα. Στον κάμπο της είχε άγρια ματσικόριδα. Μάλιστα. Γι' αυτό και ήταν το σήμα κατά τεθένα, το πούμε. Μάλιστα. Μια και πολλές γυναίκες μάζευαν ματσικόριδα και που τα πουλούσαν στη Λευκοσία. Μας περιγράφει εδώ η Χρυστάλλα Χαραλάμπου σε Παμινόντα. Ομάδες γυναικών πήγαιναν από την Ανατολή του ήλιου με καλάθια, έκοβαν τα ματσικόριδα και τα τοποθετούσαν προσεκτικά σε καλάθια. Μάλιστα. Τα έπαιρναν στο σπίτι και τα έκαναν μικρές δέσμες για να τα πουλήσουν στη Λευκοσία. Μάλιστα. Παρακαλώ, έχει καλή συνέντευξη στο κοντρόλ. Πάμε σιγά σιγά στο φωτογραφικό υλικό και στο PowerPoint μας. Να δούμε τη γενική άποψη της Μουσουλίτας. Ναι. Η Μουσουλίτα, αυτό το μικρό χωριό, ναι, στην καρδιά της Μεσαωρίας, και πάμε και στην επόμενη που είναι η... Είναι μια γενική άποψη του χωριού, όπως ήταν πριν, με τα πληθώσια, όχι τα σπιτάκια, τις καμάρες. Τώρα βέβαια έχει αλλοιωθεί πολύ η εικόνα. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη που είναι ένα χαρακτηριστικό σπίτι με πληθάρι. Ναι, και είναι ο ηλιακός εδώ με τις χαρακτηριστικές καμάρες της Μεσαωρίας, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και να δούμε την επόμενη ακριβώς, την ίδια... Μάλιστα, στην επόμενη, εδώ, όπου κάποιος στέκεται μπροστά από ένα γκρεμισμένο πατρικό σπίτι. Ναι. Ποιο είναι? Είναι το σπίτι που βλέπαμε πριν. Μάλιστα. Ήταν το σπίτι που βλέπαμε πριν, ο Αντώνης Πρωτοπαπάς, ο οποίος βλέπει το τι απόμεινε από το πατρικό του σπίτι, είναι μόνο η φοινικιά που ήταν μέσα στην αυλή το του... Το 2003, όταν, ναι, άνοιξαν τα οδοφράγματα. Ναι, ναι, μόλις άνοιξαν τα οδοφράγματα ήταν... Μάλιστα. Η ψυχρολουσία να πας να δεις τι έμεινε, ναι, από το πατρικό σου σπίτι. Η εκκλησία του Αποστόλου Λουκά ακολουθεί. Και έχουμε την εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στον Απόστολο Λουκά, η οποία υπάρχει βέβαια σήμερα, και έχουμε μέσα το κομμάτι από το ξυλόγλυπτο, το εικονοστάσιο.
Να το δούμε στη συνέχεια. Να το δούμε η επόμενη τμήμα του εικονοστασίου, ναι, ναι. Έτσι. Τι έμεινε από το παλιό το εικονοστάσι. Εικόνες βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά φαίνεται και η ποιότητα της δουλειάς που έχει εδώ το εικονοστάσιο. Υπήρχε και μικρό εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδων, αντιλαμβάνομαι, ναι, στο χωριό. Και αυτό πάλι είναι κομμάτι από το εικονοστάσιο. Μάλιστα. Ναι, ήταν πληθόχτιστο, καταστράφηκε. Χτες μιλούσατε για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Μάλιστα. Και ότι ήταν βοσκός. Ναι. Όταν βόσκοντας, λέει η παράδοση, τα πρόβατα του, ερχόταν και στην περιοχή της Μουσουλίτας και εκεί που ήταν το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, σύμφωνα με την παράδοση, ερχόταν και ο Άγιος Σπυρίδωνας και γι' αυτό ήταν αφιερωμένο εκεί το εκκλησάκι. Το εκκλησάκι προς τιμήν του. Ναι, μάλιστα, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Και είδαμε και ένα ποταμό, τον οποίο θα ξαναδούμε. Είναι ο Παιδιαίος. Είναι ο Παιδιαίος, ο οποίος περνά έξω, ναι, ακριβώς από τη Μουσουλίτα. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το θέαμα. Έχει και νερό εδώ βέβαια. Σπάνιες περιπτώσεις, αλλά σαφέστατα, όταν κατεβαίνει, από τις σπάνιες περιπτώσεις να ρέει ο Πυθκιάς. Είναι ο Παιδιαίος, αλλά πραγματικά εκπληκτική η φωτογραφία. Γιαγιά, ο ποταμός ο Πυθκιάς βοηθούσε τους γεωργούς στο χορκό που επέρνα, το χειμώνα που έτρεσε, το νερό. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται ο Πυθκιάς, με πότιζε τη Μεσαρκά. Μάλιστα. Είχε χωράφια, η Μουσουλίτα είχε χωράφια πολλά, πολλά καλά. Επότιζε την οπιθιά και έκανε σιτάρκα. Η κήτη του ποταμού ήταν πολύ μεγάλη, ναι, πολύ βαθιά και δεν μπορούσαν τελικά να παίρνουν νερό να ποτίζουν. Και αυτό από τη μεσαιωνική εποχή έκαναν έναν κανάλι τεχνητό, το οποίο κανάλι έπαιρναν το νερό και το έκανα ζικ-ζακ μέσα στα χωράφια. Είχαν τις αυκολιές, όπως έλεγαν. Μάλιστα. Είναι και η επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ να τη δούμε. Από που έπαιρνε το νερό και έπαιρναν και πότιζαν τα χωράφια τους. Μάλιστα. Αυτό είναι το τεχνητό το κανάλι. Ναι, εδώ βλέπουμε το μικρό γεφύρι. Είναι το μικρό κομμάτι, ας πούμε, του ποταμού που, μάλιστα, πάει με ζικ-ζακ σε όλη την πεδιάδα και την ποτίζει. Μάλιστα. Ήταν ειδικά σύστημα, είχαν τη σειρά τους πώς πότιζαν. Με τη σειρά ποιος άνοιγε να ρέει το νερό. Ναι. Από τις αυκολιές για το πότισμα. Ναι. Τελικά πότιζαν το χειμώνα. Ήταν παράξενο βέβαια, αλλά το καλοκαίρι δεν είχαν καθόλου νερό, οπότε, μάλιστα, το πότισμα τους ήταν αυτό. Αναφέρεται εδώ ότι το χωριό κινδύνευε από πλημμύρες και το 1947-48 έγιναν και αντιπλημμυρικά έργα. Ναι. Κυρία Πρωτοπαπά, για την προστασία του. Ναι, ναι, ναι. Και την άλλη μεριά, που ήταν ο ποταμός που είδαμε πριν, που ήταν ο δρόμος προς το Μαραθόβουνο, έπρεπε να περνούν μέσα από την κήτη του ποταμού να περνούν και ζητούσαν γέφυρα. Μάλιστα. Και διαβάζουμε στην εφημερίδα του 1938, ναι, επιστολή από τη Μουσουλίτα. Επίγουσα ανάγκη της ανεγέρσεως γεφύρας επί του πλησίων ποταμού, εκ του οποίου σοβαρός κίνδυνος. Μάλιστα. Οι κάτοικοι μένουν αποκλεισμένοι από τον άλλον κόσμο, μη δυνάμενοι ουδέι στους αγρούστων να μεταβούν. Είναι πρόθυμοι να συμβάλλωση δια την ανέγερση γεφύρας στο δρόμο προς Μαραθόβουνο, αναλαμβάνοντας να μεταφέρω συνέκαστος 7 αμάξας πέτρας. Μάλιστα. Τελικά το γεφύρι έγινε το 1956. Για να το δούμε το γεφύρι, είναι η επόμενη φωτογραφία. Ένα μεγάλο γεφύρι, από το οποίο έλυσε το πρόβλημα και της επικοινωνίας με το γειτονικό Μαραθόβουνο. Μάλιστα. Ήταν ένα από τα σημεία που καμάρωναν οι κάτοικοι που έγινε το γεφύρι. 1956, έτσι, κύριε, ναι, Πρωτοπαπά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Το άλλο χαρακτηριστικό που θα έλεγα είναι ότι φάνηκε τυχερό το χωριό, ναι, γιατί ο λαϊκός ζωγράφος ο Κούλης, μάλιστα, έχει αποτυπώσει τη ζωή του χωριού στους πίνακες, ναι, του. Ναι, ο Κυριάκος Κούλης, Ναι, είναι Κούλης, ναι. Μάλιστα, γνωστός ως Κούλης ζωγράφος. Ο Κούλης, έτσι είναι γνωστός. Μάλιστα. Και ακριβώς είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι είχε η επιθυμία του με την οποία ζητούσε από το φίλο του, τον Κώστα Χαραλάμπους, να βάλει στον τάφο μια φωτογραφία που έχει πίσω το χωριό, το χωριό του. Μάλιστα, πάμε στην πρώτη διαφάνεια, παρακαλώ, είναι την καλοσύνη. Τον βλέπουμε τον ζωγράφο Κούλη και ναι, μερικά από τα έργα του επίσης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και ζητά, λέει, αυτήν τη φωτογραφία θα αφήσω λόγο να την τοποθετήσουν στο σταυρό του τάφου μου, που θα φέρει και το αξέχαστον και πολύ αγαπητό μου χωριό, την Μουσουλίτα. Μάλιστα. Ήταν πολύ, πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ζητούσε ακριβώς αυτό το πράγμα να βάλουν στον τάφο του. Ο ζωγράφος ο Κούλης. Έμαθε μετά. Μάλιστα. Ναι.
Το λέει και ο ίδιος. Ή του Βοσκούς. Ένα, ας τον πούμε, ή του φτωχά τα παιδιά. Μετά πήγανε, δουλεύκαν στους Εγγλέζους, στο Βαρόσι. Και μετά είναι ζωγράφος. Μάλιστα. Μόνος του. Μόνος του. Δεν πήγε σε κανένα δάσκαλο. Έκανε τα θύματα του χορκού. Μάλιστα. Έκανε τα ήθη και τα έθιμα, τους γάμους, τα χωράφια, τους γεωργούς, τις νοικοκυράδες, τα ζυμώματα. Τα δρεπάνια. Τα δρεπάνια. Μάλιστα. Ναι. Η Ιαία Σταυρούλα είναι 96 ετών, σας υπενθυμίζουμε, έτσι. Θα πρέπει να παίρνουμε μαθήματα σήμερα και με πάρα πολύ σεβασμό να την αγκαλιάσουμε με τον κάθε δυνατό καλύτερο τρόπο. Θέλετε να δούμε ένα απόσπασμα από τον κουλιζογράφο και να επανέλθουμε. Ναι, ναι, μας περιγράφει ακριβώς ο ίδιος για το Παρακαλώ, αν έχει μεγαλοσύνη, ένα απόσπασμα. Τούτα τα πλοία πάνε στο λιμάνι της Αμμούς. Είναι επί ειρηνικό έγκαιρο. Τα πλοία τούτα, επί ένα συνεχώς, η Πάια Ρότσα, ήταν, έκανε τακτικά ταξίδια. Αναστενάζεται όπως το βλέπετε όμως. Επειδή είναι τόπος που παρπάτησα και σήμερα μπορώ να πω να κλαίω ένα ιερό στιγμή που είναι σαν να πληγώνομαι τώρα που το βλέπω. Όπου το έπλασα, τώρα που το βλέπω και σαν πάει ο νους μου και πάνω που το έκαμα και άλλο μα αν έχει κανέναν έλλειψη, αλλά τώρα είναι αυτό με θυμίζει. Να σας ρωτήσω για κάποιες έννοιες και να μου πείτε πώς τις αισθάνεστε. Έρωτας. Ο έρωτας είναι φυσικό. Κάθε ένας δεν μπορεί να το αποφύγει. Άμα είναι τυχερόν να ερωτευτεί με μια γυναίκα ή με οτιδήποτε, αν είναι γυναίκα άλλα. Είναι φυσικό και είναι τυχερά όλο. Αυτό είναι το... λέω ότι είναι φυσικό το έρωτας. Το θέλω να πω. Θάνατος. Θάνατον ήρθαμε να φύγουμε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε όλοι. Ότι μια ώρα θα εγκαταλείψουμε αυτόν τον τόπο. Ιδίως εγώ τώρα που είμαι στην ηλικία που είμαι, καταλάβω το έδαφος ενδιάνε πιο μετά από τέτοια. Πώς το δέχεστε? Με ευχαρίστηση. Φτάνει όμως να έχουμε την εκτίμηση από αυτούς που είναι και έχουν χρόνια μαζί ζουν ακόμα. Καταλάβεις να μπει πατρά. Να μην είμαστε εμείς οι παλιοί να παραμεριστούμε για να περάσουν οι άλλοι που είναι πιο νέοι. Του σεβασμό και την... Αυτό θέλει. Να είναι ο σεβασμός προς εμάς τους εκπαιδευμένους. Θα πρέπει να σας πούμε ότι η Αγιά Σταυρούλα είναι χρυσοχέρα. Πόσα πράγματα εκέντησες τόσα χρόνια, γιαγιά μου. Που την προσφυγιά και μετά. Ναι. Έκανα στρώσεις μεγάλες. Πόσα παιδιά. Η πρίκα του. Έπρεπε να τους κάνω όλους πόνα. Που ένα πάπλωμα. Μια στρώση. Που ένα... ναι. Κουρτίνες. Τούτον εν της αγκώνης σας μου του γιού μου, του Σοφοκλή, του γιατρού. Μάλιστα. Και αν της την έδωκα, να δική της, πάντως γράφει και το όνομα της. Μάλιστα. Να εξηγήσουμε τι μας δείχνει η Ιαία Σταυρούλα, αγαπητή μου κυρία Πρωτοπαπά. Τι είναι τούτο. Τι είναι τούτο. Πώς το λαλείς. Πώς το λαλείς τούτο. Τι είναι τούτο. Και τούτη άπελη είναι. Άπελη. Ναι. Δεινά το διαφορετικό. Ξέρεις πώς το... Η άπελη είναι, είναι σαν γρόσια, έτσι. Ούτων έδιναμε μαντιλιές που βάλανε στους τοίχους. Βάλανε στις μαντιλιές, στα τραπεζομάντιλα, στις κουρτίνες. Κρατήστε το εκεί, παρακαλώ. Και λέγεται άπελη. Τώρα, τι σημαίνει άπελη? Θα το πούμε στη συνέχεια. Απλά ήθελα να δώσω το στίγμα του τι θα δούμε στη συνέχεια. Ναι. Και πραγματικά εκπληκτικό. Από τα χέρια της Ιαίας Σταυρούλας αυτό. Μέχρι και σήμερα. Πάμε παρακαλώ, αγαπητή μου κυρία Πρωτοπαπά, και συνεχίζοντας την αυτοβιογραφία του Κούλη ζωγράφου. Ναι, να λέει ο ίδιος ότι μέσα στο 1971, λέει, κάποιο χέρι με έβαλε και τράβησα γραμμές. Μάλιστα. Επήρα το στον Πελεκάνο να μου το καδρώσει και γόρασέν το. Ναι. Άνοιξε μια ξέση στο Λύκειον Ελληνίδων και είδα τους πίνακες και σαν που μια φωνή που μέσα μου είπε μου ότι κάτι μπορείς να κάνεις κι εσύ.
Και που τότε αρχίσα να ζωγραφίζω. Επειδή ήμουν πογιατζής, είχα την ευκαιρία να μάθω την ανάπτυξη των πογιάδων και τις αποχρώσεις. Έκανα το χορκό μου, επεθύμησα εκείνον τον τόπο και για να το θυμηθώ έπιανα το φρουτσί. Και έχουμε στη συνέχεια την αποτύπωση... Δηλαδή ουσιαστικά μας περιγράφει πώς άρχισε να ζωγραφίζει. Ναι, και στη συνέχεια την αποτύπωση όλων των σκηνών που είχε στο μυαλό του. Μάλιστα. Που μας δίνει με κάθε λεπτομέρεια. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά εκπληκτικές οι λεπτομέρειες, γιατί η επόμενη διαφάνεια είναι η εκκλησία, το σχολείο και το καφενείο της όμορφης Μουσουλίτας. Ναι. Από τον Κούλη ζωγράφη. Είναι ακριβώς, είναι ο καφενές του... Τι βλέπεις, γιαγιά μου, ζαμε. Ο καφενές... Του Χαραλάμπη. Ο καφενές. Ναι. Τι άλλο θεωρούμε. Ο καφενές, η εκκλησία. Και το σχολείο. Το σχολείο και το σχολείο. Μάλιστα, ελάτε, ναι, κύριε Πρωτοπαπά. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί το σχολείο είναι δίπλα ακριβώς από την εκκλησία. Τώρα δεν υπάρχει βέβαια. Οπότε ναι. Είδατε, η εκκλησία μένει μόνη της εκεί. Ναι. Και τα σπίτια δεξιά ήταν εκεί που ήταν η φοινικιά που είδαμε. Έχουν κατεδαφιστεί όλα. Μάλιστα. Και χωρίς σταυρό βέβαια εκκλησία, όπως σχεδόν όλες οι εκκλησίες τα κατεχόμενα. Αλλά ήταν, γι' αυτό είπα πριν ότι είναι τυχερή η Μουσουλίτα, γιατί είχε τον Κούλη. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια και βλέπουμε το θερισμό. Είναι ο θερισμός που χαρακτήριζε τη Σιταρωμάνα, θα την έλεγα, μέσα ωρία. Βέβαια, Σιταρωμάνα. Και ο πιο ικανός ο θεριστής ήταν ο πρώτος, ο Πρωταρκάτης και ο τελευταίος ο Λαάρης. Μάλιστα. Και οι γυναίκες οι οποίες ήταν αγκαλιαρχές, έδαιναν τα δεμάτια, τα έκαναν θεμονιές, τα φόρτωναν στα αμάξια και τα έπαιρναν στο αλώνι. Μάλιστα, για το αλώνισμα. Και το μεθυσμέρι έτρωγαν στο χωράφι, χυλάφι, το πουρκούρι. Μάλιστα, ό,τι είχαν ελιές, ντομάτες, κρεμμύδι. Αγαπητή μου κυρία Πρωτοπαπά, η επόμενη διαφάνεια είναι το πότισμα των ζώων στον κάμπο, ε. Ναι, ναι. Είναι το 1967 αυτός ο πίνακας. 87. Του 87, είναι όλα μετά την... Ήταν μετά την εισβολή. Ήταν ωραίο αυτός. Ναι, ναι. Πολλά ωραίος. Ναι, 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 πολλά ωραίο. Ωραίο, βοσκέν τα πρόβατα του. Οι πιο πολλοί βοσκοί είχαν λίγα πρόβατα, αλλά μαζεύαν τα πρόβατα και από τους άλλους συγχωριανούς, τα έπαιρναν να τα ταΐσουν και μετά όταν τα έφερναν πίσω, ήξεραν τα πρόβατα να πάνε στη θέση τους. Ξεχώριζε ο καθένας και πήγαινε το κάθε πρόβατο και ήξερε και πήγαινε στον τόπο του. Μάλιστα. Μάλιστα. Η επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, που είναι το πόντισμα των ζώων στην Ήπεθρο. Ναι. Είναι ο Ανδρέας Χατζή Μιχαήλης, που ήταν πολύ γνωστός βοσκός με το γάιδαρο και το σκύλο του. Ναι. Και εδώ ήθελα, είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που έχει δεμένο το μαντίλι στο κεφάλι του. Είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος. Που, πολύ χαρακτηριστικός. Mm-hmm. Και το άλλο το προϊόν ήταν το βαμβάκι. Εκτός από το σιτάρι, σαν δεύτερο, σε πιο παλιές εποχές, μάλιστα, είχαν το βαμβάκι, το οποίο ήταν πάλι ένα βασικό προϊόν. Μάλιστα. Και ίσως τη μεσαιωνική εποχή ήταν σε πιο μεγάλη, είχαν πιο μεγάλη αξία το βαμβάκι. Γι' αυτό και είχαν κάνει και ειδικά αρδευτικά έργα για να ποτίζουν τη Μεσαωρία. Μεσαωρία. Αυτό το χαρακτηριστικό μαντήλι του Γεωργού, το οποίο είδαμε, του Κώστα Χαραλάμπους και το χαρακτηριστικό δέσιμο. Ναι. Πάμε στον πίνακα του Κούλη για το μάζεμα του βαμβακιού. Είναι η επόμενη διαφάνεια, οι συνάδελφοι. Μάλιστα. Εδώ είναι, ακριβώς μας δίνει και είναι, αν προσέξει κάποιος, θέλει ειδική μελέτη για να δεις τι κάνει ο καθένας, που είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικά, με πολύ λεπτομέρεια. Μάλιστα. Πώς τα μαζεύουν, κάποιοι μαζεύουν, κάποιοι κουβαλούν, ναι, ναι, κάποιοι τα βάζουν στις κοφίνες. Και υπάρχει και εκεί το κάρο με τα βόδια. Έτοιμο να μεταφέρει τις κοφίνια με το βαμβάκι. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Μάλιστα. Γιαγιά, έκανε βαμβάκι η Μουσουλίτα. Βαμβάκι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μαζεύκετε τα και μετά κάνετε τα κλωστές. Πριν να γίνουν οι μηχανές, ναι, κάναμε στο δουλάπι. Εμείς δεν φτάσαμε, κάναμε οι γονείς μας. Μάλιστα. Η μάνα μου, ναι. Και ήταν γλωστή. Χρησιμοποιούσαν το... Είχε το ξάρι και το ξευκέ. Ναι, ναι, εμείς δεν τα φτάσαμε. Εφτάσαμε τις μηχανές. Αλλά με τις κλωστές ύστερα έκαναν πολλά πράγματα. Σεντόνια. Έκαναν το θηλιές. Θηλιές, μάλιστα. Είχανα... Λέαμε ένα πύληχτρο και λενιούσαν το. Το δούμε στον πίνακα. Έκαναμε ψύχιες και ψυχάζανε.
Εκανίζα μας δουλάπη με τα κανιά. Είχε δυτιά άστρα που τα βάλες και τράβα στα κανιά και πιένα. Μετά γίνε, βάλαν το παστά βούχα και φαρίσκα. Μάλιστα. Η επόμενη διαφάνεια, η καλησυνάφη, περιγράφει ακριβώς αυτά τα οποία μας περιέγραψε τώρα η κυρία Σταυρούλα. Να τη δούμε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Τι θορούμε εδώ με γιαγιά μου. Θορούμε τον αρκαλιό. Το αργαλιό. Είτε στο αργαλιό. Τον αριστερά. Είτε στο ωραίο. Μάλιστα. Το δουλάπι. Το δουλάπι στη μέση. Τι ωραία. Όχι ρε. Είναι όλες οι λεπτομέρειες που μας είπε η κυρία Σταυρούλα. Μάλιστα. Και ανέμιες που το βάλαν πάνω. Και ανέμι, μάλιστα. Και ανέμι. Μα και τα καλάθια, τα πανέρκα που πάνω στους τοίχους, θωρώ. Γιαγιά μου. Πάντως είναι πολλά περιποιημένο σχέδιο. Ο Κούλης ο ζωγράφος. Ναι. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη διαφάνεια που είναι το εσωτερικό του μεσαρίτικου χωριού. Έλατε, κυρία Πρωτοπαπά. Ναι, που είναι το κύριο δωμάτιο, το έλεγα Τσάμπρα. Μάλιστα. Τσάμπρα είναι από το κύριο δωμάτιο, λεγόταν Τσάμπρα. Ναι, μάλιστα. Από τα Βενέτικα, που είναι Τσάμπρα στα Βενέτικα. Έχουν λέξεις που διατηρούσαν από τη μεσαιωνική εποχή. Μάλιστα. Όπως και το, την αποθήκη. Και τα τσαντιλέρκα. Εδώ είναι η σουβάντζα με τα πιάτα. Πάνω ψηλά, η κορνίζα. Ναι, ναι. Είναι η διακοσμητική. Το κρεβάτι που είναι με τα στολισμένο. Με τα σκλουβέρκα. Σκλουβέρκα. Μάλιστα. Και εδώ είναι ξύλινη η σουβάντζα, βαμμένη με χρώμα μπλε. Αλλά υπήρχαν και σουβάντζες με γύψινες, με παραδοσιακά σχέδια και πάνω τα πιάτα. Μάλιστα. Και τα συνηθισμένα κάδρα με το κουκούλι. Μάλιστα. Που είχαν και τις οικογενειακές φωτογραφίες πολλές φορές. Mm. Και ο ηλιακός είχε μία ή περισσότερες καμάρες, έτσι. Ναι, ναι. Μπορούσε να έχει καμάρες ή να έχει μια ξύλινη νευκά. Και άνοιγε με μια καμάρα προς την αυλή και το λέγαν πόρτιο, επειδή άνοιγε προς την αυλή. Μάλιστα. Και το μαχαζένι ήταν η αποθήκη. Α, πάλι μάλιστα. Μάλιστα. Πάλι η ονομασία που είπαμε είναι μαχαζένι, είναι πάλι από τη μεσαιωνική εποχή. Mm. Και μπροστά ήταν το προσάβλι, μπροστά από την αυλή, ο λάκκος, το αλακάτι, ήταν όλα στη σειρά για να... Παίρνουν νερό, αλλά το νερό τους ήταν γλυφό και δεν έπιναν. Δεν είχαν, τα ζώα, δυσκολεύονται. Δεν είχαν νερό για να πιούν, έπρεπε να φέρνουν πόσιμο από το γειτονικό χωριό σε πιο παλιά εποχή. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στη χαρακτηριστική διακόσμηση των πατωμάτων, που αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα, βέβαια, κύριε Πρωτοπαπά. Ναι, ναι, γιατί το πάτωμα ήταν χώμα, από πυλό. Ναι. Οπότε, για να το διακοσμήσουν, να δούμε τα σχέδια που έκαναν πάνω. Να το δούμε. Έβαζαν ασβέστη ή γύψο μέσα στο νερό και έφτιαχναν αυτά τα σχέδια. Μάλιστα. Είναι διακόσμηση της κυρίας Σταυρούλας εδώ το πάτωμα. Μας το είχε... σχεδιάσει για να δούμε πόσες έκανε το... διακοσμούσε το σπίτι της. Το σπίτι της κυρίας Σταυρούλα, τι θορούμε δαμέ. Πρέπει να είναι κάδρα. Είναι τούτα που κάμνετε κάτω στο πάτωμα. Κάμνε σχέδια, τα σχέδια. Τα σχέδια που ζωγραφίζετε, είπε μου η κυρία Πρωτοπαπά. Κάτω στο χώμα. Με τον ύψο που βάλετε γύρω. Σαχαλή. Ναι, σαχαλή. Ναι. Ναι. Τα πατώματα, λέει, σιλώναμε τα με τον πυλό, σκουπίζαμε τα, ραντίζαμε τα και κάναμε καραολιά. Μάλιστα. Με το νερό είναι με το γύψο. Μάλιστα. Να δούμε και άλλα σχέδια. Να δούμε, είναι η επόμενη διαφάνεια. Διακόσμηση του χωμάτινου πατώματος με γύψο ή ασβέστη. Έλατε, κύριε Πρωτοπαπά. Η Μαρία Πετρή, πάλι από τη Μουσουλίτα, λέει, πιάναμε μια βατούα και εστεκούμαστε και κάναμε πλουμιά. Κάναμε με τον ασβέστη σχέδια, με τη βατού ή κύκλων ή σταυρό με στη μέση. Τράβαν το χώμα, δεν έφυγαινε ο ασβέστης, οπότε έμενε κάμποσες μέρες και κάναμε το Πάσχαν κυρίως και τις Κυριακές. Μάλιστα. Ήταν η διακόσμηση του Γιατί θα σπιτιού. Πρέπει να σκεφτούμε μια εποχή όπου δεν υπήρχαν ούτε καν πατώματα, όχι φυσικά, χαλιά. Ούτε και πλακάκια και πολυτέλειες, ναι, έτσι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό της μεσαωρίας που είχαν το πάτωμα από πυλό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη διαφάνεια που είναι επίσης διακόσμηση του πατώματος, κυρία Πρωτοπαπά. Ναι. Εδώ τα σχέδια, λέει η Ελένη Αντώνη, έκαναμε τα παραπάνω στον ηλιακό μας. Έκαναμε και στην κάμαρη την καλή. Πρώτα σύρναμε νερό σε όλο το σπίτι με το γύψο ή με τον ασβέστη.
Εγώ έκανα το κάθε τρεις ημέρες με τον ασβέστη και πριν να σβήσουν παίρνουν άλλον που πάνω. Μάλιστα. Έκαναμε τα καραολιά, ζύκιζακα, να δω τι έκαναν οι άλλοι και να κάνω και εγώ. Υπήρχε ένα συναγωνισμό. Έλεγε. Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά όποιος, όποια θα έκανε τα καλύτερα. Ναι, και το γούστο βέβαια της κάθε μιας έμπαινε στην. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Πάμε και στο επόμενο. Στη διαφάνεια. Εδώ είναι η γιαγιά Σταυρούλα. Ναι, ναι, ναι. Και τι λέει. Το απέλιν. Το άπελιν, ελάτε κύριε από το παπά. Το άπελιν για τη διακόσμηση σε τραπεζομάντιλα και κουρτίνες που έκανε η κυρία Σταυρούλα. Εδώ βλέπεις, τα έδαινε τις κλωστές πάνω σε καρέκλες και απλώνει τις κλωστές. Τώρα θα τις δούμε σε λεπτομέρεια παρακάτω πώς θα το φτιάξει, γιατί είναι μια ειδική, ειδικός τρόπος. Θα βάλουμε μια άνω τελεία εδώ, παρακαλώ. Γιαγιά, τούτον το άπελιν για να γίνει χελικόπο. Α? Πολύ. Και θέλει και υπομονή. Είπαμε, είμαστε πρόσφυγες. Είχαμε υπομονή. Επιστεύκαμε να πάμε. Πιστεύκουμε ακόμα. Το άπελιν είναι αυτή η διακοσμητική πορτούρα με τα κρόσα. Πού βάλουμε το άπελι, γιαγιά, βάλουμε το πού. Κάνουν τραπεζομάντιλα. Ναι. Έκανα κουρτίνες και έκανα το κάτω, έκανα άπελι και βάλαμε μπασές κουρτίνες. Μάλιστα. Μάλιστα. Και πρώτα κάνεις το γυρό-γυρό και ύστερα τα κρόσα και δίνεις τα κρόσα πάνω. Όχι, κάνεις γατανάκι. Ναι. Με το σμιλί. Με το σμιλί να το πω. Λέω ναι, ναι. Χορκάτικα. Ναι, ναι. Κάνει σκαλούθια μικρά, κόφκεις βελονιές μεγάλες και ρέσεις πάνω. Να, σειρά. Ναμ, 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 χωρίζεις τες και δίνεις τες. Εδίτω. Μάλιστα. Όλα με το χέρι. Ναι. Μάλιστα. Θέλει επιδεξιότητα όμως για να κάνει τα σχέδια. Που είναι και συνταξιούχος ο Ανδρέας μου, βοήθαμε πολλά. Μάλιστα. Έχω και μου κλωστές, καθούμαστε και ο μαζί και κάναμε. Και, πιένε η ώρα, κατάλαβε. Κατάλαβα καλό. Να πάμε να δούμε το βίντεο. Ο Ανδρέας στη Μουσουλή ήταν, είχε πολλές δουλειές. Μάλιστα. Να έχει συνεργατική, όλα αυτά, θέλα δουλειά. Θέλαν και ώρα. Ύστερα που αφιπηρέτησε, βοήθασε ο Μακαρίτης, ο σύζυγος. Μετά είχαμε πολύ καιρό. Μάλιστα, μάλιστα. Θα πάμε να δούμε το βίντεο για να σε δούμε να κάνεις το άπελι, γιαγιά μου. Και να έρθουμε πίσω. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη. Έκαναν οι μανάες μας, δεν φτάσαμε εμείς να κάνουμε ποτούντες σταντέλες. Έκαναμε άλλος πως. Και τώρα είδα τα, έκανα, άρκεψα τα μόνη μου, εντζε είχα σχέδιο. Μόνη μου που τα άρκεψα, επειδή άθιμουμε που είχα μένει, είχαν και μακαρισμένη πεθερά μου και θόρουν τα άλλα, δεν έτραβαν να κάνω. Μετά που ήρθα από εδώ, θυμήθηκα και έκαμα. Τούτον που κρατώ, έκαμα γατανάκι, έκαμα σκαλάκια με το σμιλί. Και μετά να δεις ότι είναι γλωστή, να γίνει το σχέδιο. Βάλω δύο και γίνονται οχτώ. Είμαστε στη Γεωργόπεδα. Πότε είσαι να κάνουμε κεντήματα. Πιάσαμε τον δρόμο της προσφυγάς, είμαστε κεντήματα. Μοιράζω και πιάνω το μισό. Δύσκολη δουλειά. Το πρόβλημα είναι το πρόβλημα για το πρόβλημα.
ο τρόπος που το κάνεις μας ενδιαφέρει, δεν πειράζει το αποτέλεσμα. Μπράβο, ωραία. Είπαμε, νουλα με την εποχή. Μια χαρά. Δηλαδή, έδειξε να και μάθαμε και εμείς να το κάνουμε, δηλαδή. Ελάτε μου, Ανδρέας μου, μάνα μου. Άμα γεράσει ο άνθρωπος, είναι σωτηρία. Ενώ όπως το γραμμάτιο μου τελειώνει η διορία. Ελάτε μου και εγώ, όχι, δεν θα τελειώσει ποτέ η διορία. Έτσι που κάθομαι και σκέφτομαι, 60 χρόνια παντριά, Ανδρέα μου, γιατί να χωριστούμε. Παρακαλώ τον πλάστη μου στον ουρανό πάλι να ενωθούμε. Όταν μπλέξα, άρε μαξιλάρκα. Είναι ωραίο πολλά τούτο. Κυρία Σταυρούλα, στη Μουσουλίτα, πού είναι τα έβαλαν τούτο το άπελι, σε γιαήν τα πράγματα το έκαμνα. Πάσα στα τραπεζομάντινα. Α, έβαλα γύρω μου τα τραπεζομάντιλα. Ναι. Τις μαντιλιές είναι στο τοίχο ή δεν έβαλαν εσάς. Έβαλαν πάνω στους τοίχους και δίνοντες έτσι. Α, τις μαντιλιές. Άρα έκαναν και για τις μαντιλιές τούτο ή μόνο για τα τραπεζομάντιλα. Οι μαντιλιές την ώρα που φανίσκα εφήναν τα βλόκια. Ναι. Το δείγμα, τούτον το δείγμα που κάμνα. Α, τούτο δαμέ. Τούτον έδινε. Τούτο έδινα το εγώ πάντα τις μαντιλιές και έξερα το τούτο. Εύκαλες μόνο εσύ που το σχέδιο είναι τέλος εν που γίνεται. Μόνο εσύ που το σκέφτηκες να το κάνεις. Που σου είδα το. Είδες το. Ναι. Εν έμαθες καμιά νεότερη να κάνει το άπελι. Εν ξέρει καμιά να μάθεις τη Μαρίνα. Λοιπόν, της λαρώ της, φέρ' την κουβαρίστρα. Και να είναι η Μαρίνα μου. Ναι. Όχι να κάνω πιο λεπτό. Ναι, αλλά Μαρίνα πρέπει να μάθεις και εσύ να κάνεις τώρα το άπελι. Να συνεχίσεις την παράδοση της Μουσουλίτας. Με τη θεία τη Σταυρούλα. Την επισκέφτομαι συχνά. Κάνουμε παρέα. Πίνουμε τον καφέ μας. Και μου αρέσουν πάρα πολύ οι δουλειές της που κάνει. Αυτά τα τις χειροτεχνίες που κάνει. Τις νιώθω, με αγγίζουν, μου θυμίζουν το χωριό μου. Το χωριό μου που συνεχίζεται αυτή η παράδοση, ας πούμε, από τον ένα στον άλλον και γι' αυτό θέλω να μάθω και μαθαίνω κι εγώ. Όταν έρθω εδώ, προπαντός, εδώ στη θεία μου, νιώθω ότι είμαι στο χωριό μου. Θερμές ευχαριστίες στο Χρήστο και τη Λίδα Γιωμαμίτη για το οπτικό υλικό που μόλις είδαμε και να είστε πάντοτε καλά. Αυτό είναι το άπελι. Και δείτε και τη λεπτομέρεια που είναι όλο στο χέρι που μας εξήγησε. Ακόμα και τα κρόσια είναι μία-μία η κλωστή, διορθώστε με κανένα λάθος κύριε Πρωτοπαπά, η οποία δένεται, έτσι. Ναι. Αμα για να δέσεις τόσες κλωστές, εδώ πρέπει να έχει 50-60 κλωστές. Θέλει υπομονή. Μάλιστα. Και μετά να κάνεις και το υπόλοιπο για να τα τοποθετήσεις όλα μαζί. Σηκώστε το μέχρι και την άκρη εσείς, κυρία Πρωτοπαπά, για να το δείξουμε στο σύνολο. Δηλαδή, γιαγιά, κόφκεις όσο θέλεις, ανάλογα με το πού είναι να το βάλεις. Όχι. Εγκοφκέται. Πρέπει να μετρήσεις. Να χαλάσει. Α, μάλιστα. Και ανάλογα με το πόσο θέλεις, κάμνεις. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Όλα είναι με σχέδιο. Ναι, και μετρημένα. Εξαιρετικά. Τούτο δαμέ, ποιος το έκαμε. Άλλον τούτο, μαξιλάρκα τούτο. Μάλιστα. Βάλουμε το πάνω στα μαξιλάρι μας. Μαξιλάρι.
Μαξιλαροθήκη. Μαξιλαρόντιμα. Αν ανάποδα που το κρατήσω. Να το ισώσω. Όχι ανάποδα. Έτσι. Πάνω, πάνω τα πουλάκια να θωρούν πάνω. Α, έχεις δίκιο, γιαγιά μου. Α, ναι, είναι ναι. Χαντός. Έτω τώρα. Έχεις δίκιο. Α, γιαγιά μου, μπράβο. Και το άλλο, να το δούμε και τούτο. Λεπτό να το κάνω ίσια του, τον νόη να μας κάνει παρέτσι. Έτω. Ενίσιον έτσι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Έχει μέσα στη μέση κόκορα και τα πουλούθια γύρω γύρω. Ναι, γιαγιά μου. Εξαιρετικό. Μάλιστα. Και η σκούφη της γιαγιάς που έκαμνε με το χέρι της. Το σμιλίν της. Ξέρεις τι είναι αυτά. Σκούφη. Ένα άλλο πράγμα. Τι είναι αυτά. Τι είναι, σκούφη, σκουφιά. Όχι. Πώς. Σκούφη. Σκουφούθια. Τι τα κάνει τούτα. Τα ρολά που βάλω. Α, μάλιστα. Διακοσμητικά. Που βάζεις μέσα στο χορτί υγείας. Μπράβο γιαγιά, 1-0. Εξαιρετικό. Και τούτον εδώ είναι με τη μέθοδο του Άπελη. Ε. Μάλιστα. Και με τις κουβαρίστρες. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ελάτε κύριε Πρωτοπαπά, πάμε. Ευχαριστώ που φέρατε σήμερα τη ΓΕΙΑ εδώ. Πραγματικά το χρειαζόμασταν. Ναι, ναι. Προχωράμε στις διαφάνειες μας. Είναι οι δουλειές των γυναικών αυτές, οι οποίες βέβαια ήταν, όπως είπε η κυρία Σταυρούλα, περιορισμένες στο σπίτι. Ναι. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ακόμα και στο γάμο, όταν πήγαιναν, δεν γίνεται να κάτσουν στο τραπέζι για να φάνε. Οι άντρες κάθονταν στο τραπέζι. Μάλιστα. Και την ώρα που κάθονταν οι άντρες στο τραπέζι, μπορούσαν να πάρουν άδεια οι γυναίκες να χορέψουν. Μάλιστα. Στο γάμο. Και εδώ τις βλέπουμε να ζυμώνουν και να φουρνίζουν. Και εδώ φουρνίζουν, είναι ένα χαρακτηριστικό της περιοχής, είναι ο Πουκατινός ο φούρνος, όπως τον έλεγα. Δηλαδή, αν προσέξεις, έχει δύο. Δεξιά, στη γωνία, ναι, κάτω. Κάτω. Είναι ο κάτω φούρνος. Βάζουν τη φωτιά από κάτω και από πάνω είναι που θα βάλουν τα κουλούρια για να ψήσουν. Μάλιστα. Γιατί δεν είχαν ξύλα, ήταν με άχυρα και. Ναι. Άρα εθερμαίνεται από κάτω η πλάκα, ναι, και ψήνοντα. Ναι, στους πιο γνωστούς παραδοσιακούς φούρνους είναι μέσα στο στόμιο που βάζουμε. Σε άλλες περιοχές. Στη Μεσαωρία, επειδή δεν είχαν ξύλα, είχαν μόνο τον Πουκατινό φούρνο. Μάλιστα. Έβαζαν τα άχυρα. Ναι. Ναι, ωραία, ναι. Πάμε στην επόμενη. Και έπρεπε οι γυναίκες να φτιάξουν και την πλάκα του φούρνου. Μάλιστα. Να τη θυμώσουν και ήθελε μια μεγάλη τεχνική. Δηλαδή έφτιαχναν τις πλάκες οι ίδιες. Οι ίδιες οι γυναίκες έφτιαχναν και την πλάκα του φούρνου, να τη στεγνώσουν και ήθελε μια τεχνική ιδιαίτερη για να γίνει. Μάλιστα. Τα μεγάλη ιστορία. Μάλιστα. Εδώ, γάμος. Και ναι, είπαμε ότι στο γάμο είχαν πάντα την πρώτη θέση οι άντρες, οι γυναίκες έπρεπε να είναι πίσω. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό που μας δίνει ο Κούλης και τις καμάρες. Μάλιστα. Και το ανόη που είχαν από πάνω. Δεξιά, βλέποντας. Γιατί το καλοκαίρι ήταν πολύ βαρύ στην Μεσαωρία και ήθελαν δροσιά για να ανέβουν προς τα πάνω. Τα δώρα που τους έφερναν, το τραπέζι δίπλα που κάθονται ο παπάς ή οι άντρες για να φάνε. Μάλιστα. Και μια μεγάλη διαδικασία ήταν και ο χορός των πρικιών, που έπρεπε να υπάρχει μια ιεροτελεστία, να πω, για τις γυναίκες. Ναι. Γιατί έπρεπε τρεις γυναίκες να χορέψουν κρατώντας τα πρικιά, σχηματίζοντας τρεις κύκλους η καθεμιά, πάντα ο αριθμός 3. Μάλιστα. Και 7 γυναίκες να χορέψουν το κρεβάτι. Ο αριθμός 7. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και βέβαια το αντίστοιχο έθιμο και για το πένθος. Ναι. Εκείνο που με έκανε εντύπωση στην Μουσουλίτα είναι ότι διατήρησαν ένα έθιμο από παλιά που έκοβαν τα μαλλιά της γυναίκας και τα έβαζαν στον άντρα της όταν πέθαινε. Μάλιστα. Και μας θυμίζει τον Όμηρο με τον Αχιλλέα που έβαζε. Μάλιστα. Τα μαλλιά του και τα έβαλε στο φίλο. Μάλιστα. Του τον Πάτροκλο. Μάλιστα. Συντηρούσαν έθιμα παλιά. Και είναι εκπληκτική η συσχέτιση. Και η ιστορία αυτού του τόπου, έτσι. Ναι, ναι. Για την αμφισβήτηση και την αμφιβολία κάποιων. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι η Δευτέρα της Λαμπρής. Και εδώ ένα ξεχωριστό έθιμο, γιατί ναι. Τη Δευτέρα της Λαμπρής επιδούσαν τριάπηθια. Ναι. Τριπλού δηλαδή, πάνω από την Λαμπρατζιά.
Και είναι κάτι που δεν έχουν διατηρηθεί, τουλάχιστον φωτογραφικά δεν το έχουμε δει σε άλλο χωριό. Mm. Εδώ φαίνεται ένα άτομο που πηδά πάνω από τη Λαμπρατζά, έξω από την εκκλησία, στην πλατεία του χωριού. Μάλιστα. Και εκείνος που θα κερδίζει, το δώρο του ήταν μια φλαούνα. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι οι κοινοτάρχες της Μουσουλίτας. Ναι. Είναι ο Ανδρέας, ο Σοφοκλέος που είπαμε πριν, ο άντρας της κυρίας Σταυρούλας. Μάλιστα. Είναι ο άλλος κοινοτάρχης, είναι ο Χαραλάμπος Λουκά και ο Γλιορίς του Παναρτή που δεν είναι με τη φωτογραφία του. Ήταν οι τρεις τελευταίοι κοινοτάρχες της Μουσουλίτας. Είναι χαρακτηριστικό το σήμα του μουχτάρι που έχει ο Χαράλαμπος Λουκάς στο πέτο του. Και η επόμενη διαφάνεια καταδεικνύει και το γεγονός ότι ο μουχτάρης του χωριού είχε μεγάλο κύρος. Ε? Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Όλες οι κρατικές υπηρεσίες συνεργάζονταν, λέτε εδώ, μαζί του. Επίσης ήταν ολιξίαρχος των ζώων, έλεγχε τις αγοραπολισίες των ζώων. Κοινοτάρχες της Μουσουλίτας τα τελευταία χρόνια πριν το 1974, ο Χαράλαμπος Λουκά, ο Γλιώρης Παναρτή και ο Ανδρέας. Εδώ βλέπουμε μια ομάδα κατοίκων και είναι χαρακτηριστικό για να δούμε τις βράκες που διατηρούσαν. Και επίσης εκείνο που έκανε εντύπωση ήταν ότι ο πρώτος που τόλμησε να βγάλει τη βράκα του κράτησε και το παρατσούκλι τσάταλος. Τσάταλος, τα παντελόνια. Φορούσε παντελόνι. Μάλιστα. Και να δούμε ότι οι βράκες που φορούν δεν είναι πολύ μακριές όπως σε άλλα χωριά γειτονικά. Τις πιο μεγάλες, ας πούμε, με τη μεγάλη σέλα προς τα κάτω, τις φορούσαν σε πιο επίσημες περιπτώσεις. Μάλιστα. Και όταν θα πήγαιναν στην εκκλησία, έπρεπε να κατεβάσουν τη βράκα που την είχαν στερεωμένη πάνω για σεβασμό προς την εκκλησία. Μάλιστα. Ήταν μια διαδικασία. Μάλιστα. Ξεχωριστή. Η προσαστή που είχε μπιέτες, ναι, από το ιταλικό πρεσάρε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα μονοδιδασκαλία του χωριού, είναι η επόμενη διαφάνεια. Ελάτε, κυρία Πρωτοπόπα. Εδώ είχε την ευτυχία επίσης η Μουσουλίτα να έχει ένα χαρισματικό δάσκαλο από το 1959 στο 1964. Ήταν ένα μονοδιδάσκαλο σχολείο με 30 μαθητές. Μάλιστα. Και ο δάσκαλος έπεισε τη χωρητική αρχή να αγοράσει γραφομηχανή και πολυγράφο και κυκλοφορούσε δωρεάν σε όλες τις οικογένειες του χωριού το περιοδικό Μαργαρίτες. Το έκανε 40-50 αντίτυπα και το διανέμε σε όλες τις οικογένειες του χωριού. Του χωριού, μάλιστα. Παράλληλα, αγόρασε και φωτογραφική μηχανή και έβγαζε φωτογραφίες. Η επόμενη φωτογραφία είναι χαρακτηριστική, είναι του 60. Ναι. Δημοτικό Σχολείο Μουσουλίτας, 1960-61. Ναι, είμαι τον δάσκαλο, τον Γιώργο Τσαγκαρίδη, που είπαμε πριν, ο οποίος θα δούμε και στη συνέχεια δίνει και μαθήματα κοινωνικής συμμετοχής στους μαθητές του. Είναι η ασφαλτόστρωση εδώ του χωριού. Αντιλαμβάνομαι ότι για οικονομικούς λόγους αλλά και για την κοινωνικοποίηση. Ναι, ναι. Οι μαθητές μεταφέρουν άμα από την Κίτη Ποταμού και για τη γυμναστική αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη είχε το χωριό. Ναι, είναι μεγάλο μάθημα για τους μαθητές. Και η επόμενη και φωτογραφία. Η επόμενη που τους επήρε στον ποταμό να μαζέψουν άμμο για να φτιάξουν στο σχολείο τους το σημείο που θα έκαναν τη γυμναστική τους. Την Τάφρο. Μάλιστα. Τι ωραίες εποχές, τι ωραίες φωτογραφίες. Φτώχεια πολύ. Αλλά ναι, και ωραιότερες και ομορφότερες εποχές. Πάμε και στην επόμενη. Και μαζί με τα υπόλοιπη διδασκαλία θα φτιάχνει, διοργανώνει κοινή εκδρομή με τα γειτονικά χωριά για να μπορούν να πληρώσουν το λεωφορείο, γιατί είναι λίγοι μαθητές. Πάνε μαζί τα χωριά Στρογγυλός και Καστριά μαζί με την Μουσουλίτα. Και εδώ είναι στο Παρίδι το μνημείο. Ξεχνάτε, είμαστε ακριβώς μόλις τέλειωσε ο αγώνας του 55. Μάλιστα. Στη Βάβλα. Ναι. Μάλιστα. Και στη συνέχεια θα τους δούμε. Επόμενη. Και στο Χριστούγεννο του Αυξεντίου στο Μαχερά, πάλι με τον δάσκαλό τους. Μάλιστα. Ήταν προσκυνήματα σημαντικά. Οι εκδρομές είχαν στόχο και σκοπό, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε τα παιδιά να απαγγέλουν κιόλας, να κάνουν και κάποια μορφής πρόγραμμα στην εκεί, περιοχή. Στο Χριστούγεννο του, όπου θυσιάστηκε. Και αφού πήγαν στο κρυσφύγετο του Αυξεντίου, μετά επικοινώνησε με την γυναίκα του Αυξεντίου, ο δάσκαλος τη Βασιλού, η οποία του έδωσε δύο φωτοαντίγραφα επιστολών του Γρηγόρη Αυξεντίου και τα πήρε στους μαθητές
και τα βρίσκουμε φωτοτυπημένα στα περιοδικά του σχολείου. Του σχολείου. Και είναι Μάλιστα. πολύ ενδιαφέρον να δούμε... Τις επιστολές. Τις επιστολές. Πάμε στις επιστολές, παρακαλώ. Και θα απομονώνω μόνο ορισμένα σημεία. Το πρώτο γράμμα είναι σε φίλο του το 1950, αμέσως μετά το ενωτικό πραξικό, το δημοψήφισμα, συγγνώμη. Ναι. Και λέει, τη λευτεριά μας, το ιδανικό των ιδανικών μας, την υπόγραψα κι εγώ, όχι μόνο στο χαρτί, αλλά φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα φαντάρου. Και θα την υπογράψω οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσει η Κύπρος μας και με το αίμα μου. Και Μάλιστα. μιλούμε τώρα για το 1950, προφητικά τα λόγια του. Προφητικά τα λόγια του, ναι. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στην επόμενη επιστολή. Μα δει, αν τη δούμε και την επόμενη, παρακαλώ. Στη σύζυγό του του 1956. Μάλιστα. Τη ζητά να δώσει μαλλί στις κοπέλες να πλέξουν τρικά για τους αντάρτες και τελειώνει. Ο Θεός θα μας βοηθήσει ώστε σύντομα να συναντηθούμε ελεύθεροι. Πάνω απ' όλα είναι το καθήκον μας προς την πατρίδα. Θα εκπληρώσουμε πρώτα αυτό και μετά όλα τα άλλα. Μάλιστα. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και συγκινητικά. Μάλιστα. Και εδώ ολοκληρώνουμε τις διαφάνειες από την όμορφη Μουσουλίτα, αυτό το μικρό χωριό στην καρδιά της με Σαωρίες. Γιαγιά, τούτη η τσέντα με το σμιλί, μπαλέ. Όχι, με τις μήλες. Με τις μήλες. Εσύ την έκαμες. Σήκω στην πάνω να τη δούμε. Κράτα την τζαμ έτσι. Άλλος που γύρισε την ποποδά. Μάλιστα. Τώρα να τη ρω. Τώρα να δεις. Περίμενε. Τη τσάντα που θέλει να δει. Άφησε να μας δείξει. Η ίδια. Να την κλείσει για να μας τη δείξει. Μάλιστα. Ότι είναι, καμά, ότι είναι. Σηκώστε λίγο πάνω να τη δούμε, για έτσι, τσαμί. Μάλιστα. Ότι είναι, φτιάξα. Και έβαλε το φερμουάρ της και τα σερούθια της και ούλα. Ναι. Υπέροχη. Υπέροχη. Ναι. Άλλα θρησκευτικά έθιμα του χωριού. Ναι, έχω ξεχωρίσει την γιορτή του Αγίου Μοδέστου που ήταν ο Άγιος το ζώο, μια και είχαν πολλά ζώα στη Μουσουλίτα και την γιόρταζαν ιδιαίτερα οι βοσκοί. Την πρώτη του Μάρτη που έκαναν τον Μάρτη τον έριχναν μέσα στην Λαμπρατζιά το Πάσχα και την πρωτοχρονιά που ετοίμαζαν το πανέρι για τον Άι Βασίλη με το φαΐ, το κρασί, το πορτοφόλι του νοικοκύρη να φάει ο Άγιος. Και την παραμονή που έβαζαν στην πάχνη των ποδιών κόλληβα που είχα φέρει από την εκκλησία και άναβαν κεριά στα κέρατα το ποδιό για ευλογία. Μάλιστα. Και πίστευαν ότι το βράδυ, όταν έτρωγαν τα κόλληβα τα πόδια, μιλούσαν και έλεγαν το ένα στο άλλο: φάει να φάμε από τους κόπους μας. Ήταν και... πολύ δεμένοι με τα ζώα. Πολύ δεμένοι. Μα ήταν και η ζήση τους. Ήταν ο βοηθός τους στα πόδια. Να το δείξω, η άμα μην ανησυχείς. Και του σταυρού που έπαιρναν στην εκκλησία, λέτε εδώ, μέσα σε ένα μαντίλι ή μαντίλια. Σπόρους. Δαμέ, ποιος είναι η γιαγιά, εσύ και ο Μακαρίτης, ο σύζυγος σου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έλατε, κυρία Πρωτοπαπά. Ναι, έπαιρναν τους σπόρους σιτάρι, κρυσάρι για να ευλογηθούν στην εκκλησία. Τους έβαζαν κάτω από το Ευαγγέλιο. Και μετά τους έβαζα στο σωρό με το σιτάρι για να ευλογηθεί το σιτάρι που θα έσπερναν. Ήταν, όπως είπαμε, οι γεωργοί, οι συνήθειες που διατηρήθηκαν ως το 1974, που δυστυχώς διαλύθηκε και αυτή η μικρή κοινότητα της Μουσουλίτας. Μάλιστα. Και τούτη φωτογραφία ήταν η γιαγιά μου, έδειξα την και τούτη. Θεωρούμε την έτη. Ήταν ο τελευταίος νεκτάρης της Μουσουλίτας, ο Ανδρέας Σοφοκλέους. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο Μουχτάρης, ο Ανδρέας Σοφοκλέους. Μάλιστα. Είναι πολύ χαρακτηριστικά για την καταστροφή του 1974. Ναι. Αυτά τα αποσπάσματα από κείμενα που πήραμε από τη μαθητική εστία του Παγκυπρίου του 1958. Παρακαλώ. Παρόλο που είναι γραμμένα για τη μικρασιατική καταστροφή, είναι ένα αφιέρωμα όμως στην πατρική γη της Μουσουλίτας. Τι να πρωτοσκεφτείς, τη φτώχεια σου, τις αγάπες, την πεθαμένη μάνα για το συγχωρεσμένο κύρι, στους τόπους που είχες κάποτε διαφεντεύουν άλλοι. Και ο κάμπος, τα βουνά και τα λαγκάδια, η γη σου, ζουν και αναπνέουν.
έχουν ζωή μέσα τους και σε κράζουν. Είναι η βουή της αγανάκτησής τους που την ακούς κάθε βράδυ, τα μεσάνυχτα, σαν ησυχάζουν οι ψήθυροι. Σκυρτούν στο πάτημα το ξενικό που είναι από σίδερο, φωτιά και μολύβι. Δεν το σηκώνουν. Μάλιστα. Και εσύ, δεμένος σφιχτά με το χώμα που σ' ανάθρεψε και σε τραβάει προς τα γη του. Αφιερωμένο σε αυτή τη, γραμμένο για τη μικρασιατική καταστροφή αυτό, ε. Μάλιστα. Στην πατρική γη της Μουσουλίτας. Και ένα αφιερωμένο σε όσους πόνεσαν από την προσφυγιά, είναι το επόμενο, κύριε Πρωτόπαπα, αν έχει την καλοσύνη. Ξεκίνησε η μπόρα και άπλωσε. Παντιέρες κόκκινες, σπαθιά και σίδερο. Φωτιές στρεφούμενες καψάλισαν τον τόπο. Ρήμαξαν τη γη. Τότες τα πλάσματα σκιάχτηκαν. Πήραν τον πόνο τους, τον μετέβαλαν σε μυρολόι και θρύνησαν. Τόσο που στέρεψαν τα δάκρυα. Οι μέρες που ακολούθησαν φοβερές, γεμάτες αίμα και πόνο. Αθώο αίμα, τόσο άφθονο που κύλησε, μου φαίνεται πως κυλά ακόμα και ποτίζει τη σκλαβωμένη γη. Και φορτωθήκαμε ό,τι μπορούσαμε, μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες, παιδιά, γερόντι, και φύγαμε, καταραμένη προσφυγιά. Δίπλα μου, ένας γέρος βουβός, πάσχιζε να δει το χωριό μας. Ζούσε με τις θύμησες. Παππού, τι σκέφτεσαι? Μερόνυχτα παρακαλώ το Θεό να με αξιώσει να γυρίσουμε στα μέρη μας, γιέ μου. Να φιλήσω το χώμα που με γέννησε, τα κόκκαλα το γονιό μου. Τότε να γύρω να πεθάνω. Μονάχα όταν γυρίσουμε. Αμήν. Αγαπητή μου, είναι κείμενα του Αντώνη Πρωτοπαπά από τη μαθητική εστία του Πανκυπρίου Γυμνασίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιαγιά, τελειώσαμε. Ναι. Ευχαριστώ σε πολλά που ήρθες. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη, να σε έχει πάντα καλά. Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δυσέγγωνα σου. Πόσα εγγόνια έχεις? Έξι. Έξι. Και δυσέγγωνα? Δυσέγγωνα έχω τέσσερα στην Ελλάδα και δύο εδώ. Και χαιρετάμε για την Ελλάδα που μας βλέπει και τα εγγόνια σου και τα δυσέγγωνα σου. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ και εσείς πιο καλά που κάνετε την καλοσύνη και παρουσιάσετε. Η καλοσύνη ήταν να έρθεις και σε ευχαριστούμε πολλά. Και ευχαριστούμε, όπως μας είπες, που μας σωρίσε κάθε μεσημέρι και κάνουμε σου παρέα στην τηλεόραση. Καλό. Μ' αρέσκει μου πολλά. Να με δω το χάμα σου. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωτοπαπά. Να είστε πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ. Και κάθε καλό. Ευχαριστώ κάθε φορά που έρχεστε και μας μεταφέρετε τα τόσα σπουδαία πράγματα. Γιαγιά μου, χαιρετώ σε την ευχή σου θέλω. Ό,τι ποθείς, να έχετε υγεία. Τι να σου πω, την υγεία μου, γιατί είμαι υγιής. Δεν έχω κάτι που με βιάζει. Να μην έχεις τίποτε, θέλουμε. Να έχετε την υγεία μου και χρόνια καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, κύριε Πρωτοπαπά. Να χαίρεστε την οικογένειά σας και να είσαστε πάντα μαζί, αγαπημένοι. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε. Και εσείς το ίδιο. Και να χαίρεσαι. Τι να σου πω για τον Ανδρέα μου. Μάλιστα. Τι να σου πω. Ευχαριστώ, γιαγιά μου. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Μας κάνετε συντροφιά μέσα αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η καλή συνάδελφος Λουκία Αρέστη στη σκηνοθεσία σήμερα. Μαζί με όλους τους καλούς συνάδελφους πίσω από τις κάμερες. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μείνατε μαζί μας. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2 και γύρω στις 2 τα ξημερώματα περίπου από το ΡΙΚ 1 και στο δορυφόρο για εσάς που μας βλέπετε εκτός κήπου. Γεια χαρά.